κανόνα υγιεινής, πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί το πρόβλημα αυτό. Επίσης, τονίζει το πρόβλημα της υγρασίας στους τοίχους. Τα έντομα που τα βλέπουμε και πάλι στους τοίχους εδώ, οι κατσαρίδες κάνουν πάρτι σε όλο το μήκος τους τοίχους, περπατούν. Η ίδια εικόνα, λέει, επικρατεί και στα μαγειρία. Στο δε χώρο απόθεσης απορριμμάτων είναι εντελώς απαράδεκτες οι συνθήκες. Όλα αυτά λοιπόν διαπιστώνει. Εδώ βλέπουμε και τις εικόνες που έχουν στείλει οι κρατούμενοι, με πραγματικά συσσωρευμένα όλα τα πράγματα, βρωμιά παντού, βρώμικους σκοτεινούς θαλάμους. Διαπιστώνει λοιπόν ότι πρέπει όλα αυτά να αποκατασταθούν. Το διαβίβασε στον εισαγγελέα το αρμόδιο κράτος. Πότε αυτά? Αυτό έγινε την Πέμπτη, έγινε ο έλεγχος, και χθες διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πόπη, προκειμένου να κάνει τις περαιτέρω ενέργειες που χρειάζονται. Οι κρατούμενοι δε από την πλευρά τους βέβαια φοβούνται μήπως για μία ακόμη φορά δεν οδηγηθεί περαιτέρω αυτή η κινητοποίηση που έχει υπάρξει τις τελευταίες ημέρες και γίνει κάτι όπως αντίστοιχα είχε γίνει πέρσι με την κινητοποίηση που τελικά δεν οδήγησε σε αποκατάσταση του προβλήματος. Πάντως έχει γίνει ένα πρώτο βήμα και ελπίζουν ότι τελικά η εξαγγελία για δημιουργία νέου θαλάμου, για να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση στο θάλαμο αυτό και για πρόσληψη νέων γιατρών, θα είναι ένα πρώτο βήμα. Μήπως και μπορέσουν να χαρακτηριστούν λίγο ανθρώπινες κάποια στιγμή συνθήκες που επικρατούν μέσα στο κολαστήριο που δεν χαρακτηρίζεται άδικα έτσι. Δεν πρέπει να χαρακτηριστούν λίγο πιο ανθρώπινες οι συνθήκες. Πρέπει να γίνει. Να πέσει βόμβα, να γκρεμιστεί και να χτιστεί ξανά από την αρχή. Δεν δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Στο πόρισμά τους, λοιπόν, τα μέλη της Υγειονομικής Επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, προσέξτε λιγάκι σας παρακαλώ πολύ τα νούμερα, ότι ο αριθμός των κρατουμένων που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλού είναι 220 άτομα, ενώ η δυναμικότητα του νοσοκομείου είναι για 60 άτομα. Κανονικά εκεί πρέπει να νοσηλευθούν 60 άνθρωποι. Νοσηλεύονται όμως 220. Τι να πει κανείς και ας δούμε τι αντίδραση θα υπάρξει πάνω σε αυτό. Ας δούμε τι κινήσεις θα γίνουν δηλαδή, έτσι ώστε τα πράγματα να αλλάξουν, να καθαρίσουν οι θάλαμοι, να αραιώσουν τα κρεβάτια, να τους αντιμετωπίσουν σωστά σαν ασθενείς. Πάμε τώρα να